Μόλις τέλειωσε πριν από περίπου μισή ώρα το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας που έλαβε χώρα στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση, γιατί δυστυχώς περιμένουμε κάποια φαινόμενα τα οποία πιθανώς να είναι ακραία, πιθανώς να μας προσπεράσουν. Όλα αυτά βέβαια συζητιούνται. Το θέμα είναι να δείξουμε τον μέγιστο βαθμό ετοιμότητος όλοι οι φορείς για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήταν ο κύριος Γκιολής, ήταν ο κύριος Χατζής, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, οι αστυνομικοί διευθυντές από την πυροσβεστική, από το λιμεναρχείο, από το στρατό, δήμαρχοι και οι γενικοί διευθυντές της πολιτικής προστασίας Δήμων και Περιφέρειας. Το θέμα είναι το εξής. Πρώτον, το επιχειρησιακό κομμάτι. Πρέπει να δείξουμε το μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητος. Εγώ πιστεύω και αυτό είπα κιόλας, ότι ό,τι μηχανήματα έχει και μπορεί να μας παράσχει η περιφέρεια, ό,τι μηχανήματα μπορεί να έχει ο Δήμος, ο δικό μας τώρα, ο Δήμος Βελουβόχας, πρέπει να συντονιστούμε με τον καλύτερο τρόπο, να είναι στα μέρη τα οποία έχουν παρουσιάσει τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, να μπορούμε να είμαστε σε άμεση συνέργεια, σε άμεση επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες, ειδικά με την πυροσβεστική, για να προλάβουμε ή να εκτονώσουμε τα όποια φαινόμενα παρουσιαστούν. Δυστυχώς ο Δήμος μας έχει χτυπηθεί δύο φορές πολύ ισχυρά από πλημμυρικά φαινόμενα. Το χειρότερο ήταν ο Ζορμπάς που έγινε προδιετίας. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα φυσικά φαινόμενα τώρα συνεχώς εντείνονται. Έτσι. Τώρα μιλάμε για μεσογειακό κυκλώνα, ο Ιάνος, ο οποίος ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε την ένταση με την οποία θα χτυπήσει. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από το φαινόμενο αυτό και να πράγματα να πάνε καλύτερα. Η ετοιμότητα όμως πρέπει να είναι η μέγιστη. Από εκεί και πέρα, σας είπα και πριν, εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο δυνατό, θα βγουν οι ανακοινώσεις για το πώς πρέπει οι δημότες, οι πολίτες να συμπεριφερθούν. Εγώ καλώ τον κόσμο να καθίσει σπίτια, να αποφύγει μέρη τα οποία είναι επικίνδυνα, να αποφύγει ίσως υπόγεια που είχαν πλημμυρίσει. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, επαναλαμβάνω, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Ο Δήμος θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Όλοι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των κοινοτήτων είναι σε πλήρη επικοινωνία μεταξύ τους για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Με την περιφέρεια, όπως είπα, υπάρχει πολύ καλή δράση και προχωρούμε. Τα ποτάμια τα δικά μας γενικά, τα οποία δεν ξέρω αν γνωρίζει ο κόσμος, εδώ και 2,5 χρόνια γενικά ποτάμια και ρέματα είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας για καθαρισμούς, βρίσκονται μεν σε καλή κατάσταση, από εκεί και πέρα όμως εξαρτάται και από το μέγεθος του νερού το οποίο θα έρθει. Ετοιμότητα λοιπόν, υπευθυνότητα. Εγώ πήρα μια απόφαση, να πούμε, να κλείσω και τα σχολεία, γιατί την Παρασκευή το πρωί ίσως τα φαινόμενα του δυνατού αέρα, ίσως τα φαινόμενα της ισχυρής βροχόπτωσης να δημιουργήσουν προβλήματα. Και επειδή καλύτερα είναι πάντα να προλαμβάνουμε παρά να προσπαθούμε μετά να κάνουμε το οτιδήποτε, νομίζω ότι για μία μέρα δεν χάθηκε ο κόσμος, να είναι οι γονείς ήσυχοι, να είναι εκπαιδευτικοί ήσυχοι και τα παιδιά να είναι ασφαλείς στα σπίτια, για να δούμε την πορεία του γεγονότος.